Και φίλοι, χαίρετε. Ελάτε να πιούμε μαζί μία κούπα φλιτζάνα καφέ. Καυτή. Έχει πολύ καιρό να πιούμε καφέ μαζί. Και να μιλήσουμε για το νέγκινγκ. Την εγκεκαλυμμένη τοξικότητα. Έχω εδώ δύο αιτήματα. Το πρώτο αίτημα είναι ένα email που έχω λάβει πρόσφατα. Και το άλλο είναι ένα ερώτημα. Μου γράφει μια φίλη. Α, πολύ καιρό. Γεια σου Θέκλα μου, πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο για το νέγκινγκ. Από ό,τι κατάλαβα είναι η τεχνική μέσω ενός αθώου φαινομενικά κομπλιμέντου, που στην ουσία έχει το δεύτερο σκέλος του αλλά. Θέλω να σε χειραγωγήσω για να προσπαθείς να κάνεις πράγματα για αυτούς. Εάν θέλεις και είναι στο πλάνο σου, θα μπορούσες να μας το αναλύσεις. Ευχαριστώ. Έχω αναφερθεί τελευταίως, μέσα σε άλλα βίντεο, για τον όρο νέγκινγκ. Ο όρος nagging στα αγγλικά είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται τελευταίως, είναι ένας popular όρος και έχει να κάνει οπωσδήποτε με τις δυναμικές των σχέσεων, έχει να κάνει οπωσδήποτε με την τοξικότητα και δει την εγκεκαλυμμένη τοξικότητα, η οποία δεν είναι τόσο απροκάλυπτη όσο αυτή την πρώτη ιστορία που θα σας διαβάσω και μετά στη συνέχεια θα πάμε να διαβάσουμε μαζί ένα άρθρο το οποίο είναι στα αγγλικά, θα σας το μεταφράσω στα ελληνικά. Για το τι ακριβώς είναι το νέγκινγκ, γιατί είναι έτσι πολύ ωραία συγκροτημένο γραμμένο. Είναι πολύ ωραία γραμμένο συγκροτημένα. Θα βάλω και στην περιγραφή το βίντεο το link για το άρθρο που είναι στα αγγλικά. Αλλά έψαξα λίγο στο διαδίκτυο και από τα δημοφιλή άρθρα που βρήκα, αυτό μου φάνηκε πως ήταν το πιο πλήρες. Λοιπόν, μου γράφει μια φίλη. Είσαι ποτέ έτοιμος να αντιμετωπίσεις την κακία? Θέκλα μου αγαπημένη, παρακολουθώ τα βίντεο σου και όλα είναι πολύ χρήσιμα και βοηθητικά. Να σε πάντα καλά, σε ευχαριστώ. Νόμιζα ότι μπορώ να διαφορήσω για τους δηλητηριώδεις ανθρώπους. Α, τι ωραία που λες τους τοξικούς. Δηλητηριώδεις ανθρώπους. Αλλά κάθε φορά που ξεπερνάς μια περίπτωση, εμφανίζεται άλλη με μεγαλύτερη κακία. Συνάντησα με τον σύντροφό μου μια φίλη του, εντός εισαγωγικών, υποτίθεται χρόνια φίλη του, την οποία έχω δει μια φορά από κοντά και έχουμε μιλήσει από το τηλέφωνο 2-3 φορές, μάλιστα, η φίλη του. Με το που μας βλέπει, με ρωτάει. Πάχινες? Πρώτο καμπανάκι. Ήδη θεωρώ την ερώτηση αγενή. Ναι, η ερώτηση πάχινες, η ερώτηση αδυνάτησες, η ερώτηση είσαι έγκυος, η ερώτηση δεν είσαι έγκυος, η ερώτηση παντρεύτηκες, βρήκες άντρα, βρήκες γυναίκα, πότε θα παντρευτείς, πότε θα βρεις άντρα, πότε θα βρεις γυναίκα. Όλες αυτές οι προσωπικές ερωτήσεις είναι αγενέστατες και αυτό που λέμε στα αγγλικά intrusive, που σημαίνει παρεμβατικές. Της λέω δεν ξέρω, μπορεί λίγο. Στην ερώτηση πάχινες, εγώ ίσως να της απαντούσα αυθόρμητα, αρρώστησες? Να μην με κοιτάει έτσι, α, και να δεις πω, σου έκανα μια ανάλογη ερώτηση με αυτή που μου κάνεις. Θα σ' άρεσε να σε δει κάποιος και να σου πει αρρώστησες, φαίνεσαι πολύ κίτρινη, ή αρρώστησες, φαίνεσαι πολύ αδύνατη. Τι ρωτάς πάχινες? Λοιπόν, συνεχίζει. Λοιπόν, θα σας πω τι μου είπε η μαμά σου. Εννοούσε τη μαμά του συντρόφου μου, όταν πρωτογνωριστήκατε. Η γυναίκα γελούσε κιόλας, νομίζοντας ότι θα πει κάτι αστείο. Ναι, το νέγκινγκ μασκαρεύεται από τη μορφή αστείου. Το νέγκινγκ σημαίνει σου λέω κάτι για να σε θίξω. Και το κάνω να φαίνεται σαν αστείο ή σαν κομπλιμέντο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μου είπε, είναι πολύ ωραία κοπέλα, αλλά έχει πολύ μεγάλο κόλο. Χα, 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 χα. Μείναμε κι εγώ και ο σύντροφός μου άφωνε. Εγώ πάγωσα. Νόμιζα ότι δεν άκουσα καλά. Ευνηδιάστηκα, δυστυχώς δεν απάντησα. Σε αυτό το παθαίνουμε, παγώνουμε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι είναι δυνατόν να μας λένε αυτές τις βλακίες και κακίες. Έφυγα λέγοντας ένα ξερό γεια και στη συνέχεια έγινα έξαλλη. Είπα στον σύντροφό μου ότι δεν θέλω ούτε να την ξαναδώ, ούτε να τις ξαναμιλήσω. Εννοείται τα έβαλα και με τη μάνα του γιατί με σχολιάζει στην κάθε μία κτλ. Η ουσία είναι πως η διάθεση μου χάλασε. Πρώτη φορά μου μιλάει κάποιος έτσι. Ακόμα είμαι σοκαρισμένη. Αγάπη μου που να έχεις τη δικιά μου ζωή. Να την είχες. Αχ, Θεέ μου. Ο σύντροφος μου πήρε το μέρος μου φυσικά. Μπράβο, αυτός είναι καλός άντρας. Μπράβο. Το μέρος της αλήθειας και της δικαιοσύνης πήρε. Μου είπε ότι την ξέρεις. Τι αγενής, ξινή και κακιά είναι. Εγώ όμως δεν ήξερα και τι φταίω δηλαδή. Φυσικά και αυτός ευνηδιάστηκε.
Κοίταξε, από τη στιγμή που την ξέρει ότι είναι ξινή, κακιά και αγενής, για το δικό του καλό πρώτα και το δικό σου καλό ύστερα, πρέπει να τη βγάλει από τη ζωή του. Ας βγάλουμε τα σκουπίδια από τη ζωή μας. Ας τα βγάλουμε, τα ρίξουμε στον κάλαθο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο θα εξηγενθεί η ζωή μας αν κόψουμε σχέσεις με τον καθένα ο οποίος ρίχνει χολή και δηλητήριο. Είναι κρίμα οι άνθρωποι που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλυτα και ρίχνουν χολή και δηλητήριο. Όχι, δεν είναι κρίμα, γιατί εμείς ψυχοεκπαιδευόμαστε τόσο καιρό. Πάμε στις ψυχοθεραπείες, ξαναπάμε και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Ας προσπαθήσουν για αυτοί να βελτιώσουν τον δικό τους εαυτό και ας σταματήσουμε να τους διευκολύνουμε να είναι μαλάκες με το να δεχόμαστε όλες αυτές τις καταστάσεις. Θέκλα μου, δεν ξέρω αν αξίζει να διαβάσει αυτή την επιστολή. Δεν ξέρω αν και άλλοι άνθρωποι έχουν ακούσει τέτοιες κουβέντες απροκάλυπτα. Αν θεωρείς ότι θα βοηθήσει, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι σίγουρη ότι και θα βοηθήσει, στα πλαίσια αυτού του θεωρητικού βίντεο που κάνουμε για τον έγκινγκ, αυτό το παράδειγμα το δικό σου. Και είμαι σίγουρη ότι στα σχόλια θα διαβάσετε πολλές τέτοιες παρόμοιες αθλειότητες. Αξίζει τώρα να μιλήσω σε αυτή τη γυναίκα για να της πω πόσο άσχημη ήταν η συμπεριφορά της ή θα χάσω τα λόγια? Ευχαριστώ για τον χρόνο σου, Θέκλα μου. Συγγνώμη, σε κούρασα. Όχι, δεν με κούρασες. Με ενεργοποίησες και μου έδωσες θάρρητα για να κάνω αυτό το βίντεο. Να διαλέξω σήμερα να κάνω αυτό το βίντεο για τον έγκυο. Λοιπόν, αν αξίζει τον κόπο να της μιλήσεις ή όχι. Ας διαβάσουμε το άρθρο και μετά να απαντήσουμε το ερώτημά σου. Αν αξίζει τον κόπο να της μιλήσεις ή όχι. Ας το διαβάσουμε το άρθρο. Το άρθρο είναι από την ιστοσελίδα helline.com και έχει τίτλο How to recognize and respond to nagging. Πώς να αναγνωρίζεις το nagging και να ανταποκρίνεσαι σε αυτό. Το nagging λέει, το οποίο μπορεί να ονομαστεί και συναισθηματική χειριστικότητα, μπορεί να είναι τόσο αδιόρατο στην αρχή, ώστε να μην το αναγνωρίζεις για το γεγονός ότι είναι nagging. Τι σημαίνει nagging όμως? Ένα λεπτό να δούμε. Λοιπόν, nagging είναι να σου δίνουν backhanded compliments. Να σου λένε κομπλιμέντα, τα οποία να έχουν το αλλά, που στην ουσία να είναι μαχαιριές. Πισόπλατες μαχαιριές. Σε κάνουν να νιώθεις αρκετά καλά και μετά σε ρίχνουν κάτω. Είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος για να σε κάνουν να νιώσεις ανασφάλεια. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική αυτή η μέθοδος των backhanded compliments, των κομπλιμέντων τα οποία έχουν ένα αλλά με μια μαχαιριά μετά, όταν υπάρχουν μάρτυρες, ώστε εσύ να είναι πιο πιθανό να ντραπείς, να αντιδράσεις και να το αντέξεις. Για παράδειγμα. Well, don't you look fabulous? I would never have the courage to wear my hair like that. Για παράδειγμα, oh, δεν μοιάζεις υπέροχη. Εγώ ποτέ δεν θα είχα το θάρρος να φτιάξω τα μαλλιά μου έτσι. Δηλαδή, ακούς το πρώτο κομμάτι. Α, είσαι υπέροχη. Του στυλ, τι όμορφη που είσαι, τι καλά. Εγώ δεν θα είχα ποτέ το θάρρος να κάνω τα μαλλιά μου έτσι. Δηλαδή αυτό που έκανες, να κάνεις τα μαλλιά σου έτσι, είναι κάτι που θέλει θράσος και σημαίνει είναι γελία τα μαλλιά σου, αλλά εγώ σου λέω ότι είσαι πολύ ωραία. I'm so proud of you for quitting smoking. Too bad you already have all those little lines on your face. Ένα άλλο παράδειγμα. Είμαι τόσο περήφανος ή περήφανη για σένα που σταμάτησες το κάπνισμα. Κρίμα που ήδη έχεις τις ρητίδες του καπνίσματος στο πρόσωπό σου. Αυτό είναι νέγκη. Και καλά σε συγχαίρω που σταμάτησες το κάπνισμα. Σου δίνω όμως και μία μαχαιριά να σου πω. Το πρόσωπο σου είναι γερασμένο. Έχεις ρητίδες από το κάπνισμα. Congratulations for winning the ice dancing competition. Maybe someday you'll give a real sport a try. Συγχαρητήρια που έχεις κερδίσει το διαγωνισμό για το χορό στον πάγο. Ίσως κάποια μέρα να δοκιμάσεις πραγματικά σπορ. Άρα συγχαρητήρια που πήρες αυτό το βραβείο, αλλά δεν είναι πραγματικό σπορ. Λοιπόν, nagging είναι να σου δίνουν ένα κομπλιμέντο, το οποίο να ακολουθείται από ένα κόμμα, ένα αλλά και μια πισόπλατη μαχαιριά. Nagging επίσης είναι να σε συγκρίνουν με άλλους ανθρώπους. Και είναι μια σύγκριση στην οποία ποτέ δεν θα βρεθείς πρώτος.
είτε αυτή η κρίση που λένε είναι αληθινή ή όχι, είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια να τονίσουν τα ελαττώματα σου και να σε κάνουν να νιώθεις λιγότερος. Για παράδειγμα, great improvement on your report card. Maybe next semester you'll do as well as your brother. Συγχαρητήρια που βελτίωσες τους βαθμούς σου. Ίσως το επόμενο εξάμεινο τα καταφέρεις τόσο καλά ως ο αδερφός σου. Your old college roommate runs a successful company now, so why can't you make something of yourself? Ο παλιός σου συμμαθητής στο κολέγιο έχει μια επιτυχημένη επιχείρηση τώρα. Γιατί έτσι, επομένως, γιατί δεν μπορείς και εσύ να κάνεις κάτι, αφού αυτός μπόρεσε. Your sister is in such great shape. You should take a cue from her and start working out. Η αδερφή σου είναι σε τόσο καλή φόρμα. Πρέπει να πάρεις παράδειγμα από αυτήν και αρχίσεις να γυμνάζεσαι. Νέκινγκ είναι και το να σε προσβάλλουν κάτω από το μανδύα της επικοδομητικής κριτικής. Καλοπροαίρετα το λέω κλπ. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτε επικοδομητικό στην κριτική τους. Την κριτική τους τη λένε ή τη γράφουν με σκοπό να πονέσουν, όχι να βοηθήσουν. Έχουμε δει πολλά τέτοια παράδειγμα. Και κυρίως τα σχόλια, τα οποία προκαλούν οδηγούν σε αποκλεισμό, hashtag ξεμπρόστιασμα κλπ. Με καλό σκοπό το λέω, αλλά θέλω να σου πω πως αυτό είναι έτσι και έτσι. Ή δεν έχω καθόλου κακό σκοπό. Επικοδομητική κριτική θέλω να κάνω, θέλω να πω αυτό. Και όπως έχουμε πει και πολλές φορές άλλες, το να λέει κάποιος και στα σχόλια στην κοινότητα, το να λέει κάποιος ότι... είναι καλοπροαίρετα που το λέω, για να νιώθει την ανάγκη να τονίσει ότι το λέει καλοπροαίρετα, αυτό είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι το λέει κακοπροαίρετα. Για παράδειγμα, θα σου πούνε ότι εσύ φταίς που εγώ ζηλεύω, γιατί εσύ κοιτάς δεξιά και αριστερά. Δεν φταίω εγώ που ζηλεύω. Θα σου πούνε ότι γιατί πάντα ενοχλείσαι από τη λέω, είσαι υπερευαίσθητος. Θα σου πούνε είσαι πολύ needy. Δηλαδή έχεις ανάγκη από σημασία και ό,τι σου πούνε το παίρνεις στραβά. Και θα συνεχίζουν να μιλάνε για το πόσο πολύ σε αγαπάνε και όλα τα καλά πράγματα που έκανε για σένα και εσύ δεν εκτιμάς. Λοιπόν, πώς ανταποκρινόμαστε στον έγκυ. We all say bad things once in a while and accidentally hurt people we care about, but we recognize our errors, apologize and try not to do again. Όλοι μπορεί, κατά λάθος, κάποτε, να πούμε κάτι στραβό, κάτι που να στενοχωρήσει τους ανθρώπους που αγαπάμε, που νοιαζόμαστε για αυτούς, αλλά αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, απολογούμαστε και προσπαθούμε να μην το ξανακάνουμε. But emotional abuse isn't an accident. Αλλά η συναισθηματική κακοποίηση δεν γίνεται τυχαία. It's a regular occurrence and the perpetrator typically doesn't attempt to change or improve their behavior. Είναι μια συνηθισμένη συνθήκη. Δηλαδή, όποτε θα δεις αυτόν τον άνθρωπο, όποτε θα επικοινωνήσω αυτόν τον άνθρωπο, θα σου πει κάτι που θα σημειώσει, θα σου πει κάτι που θα σε κάνει να νιώθεις κατά με τον εαυτό σου, θα σου πει κάτι που θα σε υποτιμήσει, θα σου πει κάτι που θα σε κάνει να νιώθεις σαν ένα μικρό τρομαγμένο παιδί. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι μια κανονικότητα. Μπορεί και αυτοί οι οποίοι κάνουν νέκινγκ, οπωσδήποτε δεν ζητάν συγγνώμη, δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους και δεν προσπαθούν να το σταματήσουν, γιατί είναι modus operandi, MO. Τρόπος ζωής, τρόπος δράσης. You may be experiencing emotional abuse if any of the following applies to you. Μπορεί αυτό που βιώνεις να είναι συναισθηματική κακοποίηση, εάν συμβαίνουν κάποια από τα ακόλουθα σε σένα. You are frequently experiencing some of the behaviors listed above and it's starting to feel all too familiar. Πολύ συχνά αντιμετωπίζεις κάποιες από τις συμπεριφορές που έχουμε μιλήσει ήδη για το τι είναι nagging. Και άρχισαν να νιώθουν πολύ οικεία. Δηλαδή, έχεις συνηθίσει να σε προσβάλλουν, έχεις συνηθίσει να σου λένε μαλακίες, έχεις συνηθίσει να σε βγάζουν τρελό, έχεις συνηθίσει να λένε κομπλιμέντα τα οποία να έχουν ένα λάκι πισόπλατα μαχαιρώματα, έχεις συνηθίσει τις ερωτήσεις που στην ουσία είναι τοξική επίθεση. You often feel humiliated and disrespected. Συχνά νιώθεις ταπεινωμένος και ότι δεν δέχεσαι σεβασμό, ότι σε εξευτελίζουν. Συχνά νιώθεις εξευτελισμένος. You are changing your behavior to please other person. Αλλάζεις τη συμπεριφορά σου για να ευχαριστήσεις εκείνο το πρόσωπο που σου κάνει νέκινγκ.
Your relationship is defined by the other person. Η σχέση σου καθορίζεται από το άλλο πρόσωπο. Εδώ μιλάμε για τη συνεξάρτηση ξεκάθαρα. Everything seems fine. Then there is a blow up for reasons you don't understand. Όλα φαίνονται να είναι καλά με εκείνο το πρόσωπο και κάποια στιγμή θα ξεσπάσει πάνω σου για λόγους που εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις. The other person shows little or no remorse for their behavior. Το άλλο πρόσωπο δεν δείχνει λίγη ή καθόλου μεταμέλεια για τη συμπεριφορά του. Everyone's situation is different, so there is no solution. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, έτσι δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση. You may find it helpful to consider the following and move forward with what feels appropriate for your situation. Θα μας δώσει εδώ κάποιες εισηγήσεις και ο καθένας θα μπορούμε να ακολουθήσουμε κάτι το οποίο να είναι ταιριαστό με την περίπτωσή μας. Don't get dragged down to their level by inserting them back. Μην πέσετε στο επίπεδό τους με να τους προσβάλλετε πίσω. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να κάνεις ένα συνειδητό καθρέφτισμα. Με προσβάλλεις, σε προσβάλλω. Με προσβάλλεις, σε προσβάλλω, ώστε να βαρεθείς και να φύγεις. Don't engage in pointless arguments. Μην μπείτε στη διαδικασία να κάνετε συζητήσεις χωρίς λόγο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ότι από τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει και εντοπίσει ότι το άλλο πρόσωπο είναι τοξικό και χρησιμοποιεί και καλυμμένη τοξικότητα και χειριστικότητα πάνω μας, δεν έχει νόημα να μπούμε στη διαδικασία να το εξηγήσουμε τι είναι αυτό που κάνει, γιατί ένας άνθρωπος που λειτουργεί έτσι και είναι δηλητηριώδης δεν πρόκειται να αλλάξει με καμία λογική ή παραλογή συζήτηση, γιατί οι συζητήσεις μαζί τους πάντοτε είναι στα πλαίσια και στη σφαίρα του παραλόγου. Do express your feelings. How they respond will tell you a lot. Να εκφράσεις τα συναισθήματα σου, να πεις ότι αυτό που λες με έχει στεναχωρήσει, αυτό που λες με έχει πληγώσει, αυτό με έχει προσβάλει και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσω θα πει πολλά για αυτούς τους ανθρώπους. If they offer a sincere apology, accept it. Even so, don't let them off the hook by saying something like, don't worry about it. Εάν προσφέρουν μια ειλικρινή απολογία, αποδέξου την. Όμως μην τους βγάλεις από την ευθύνη με το να πεις, don't worry about it. Δηλαδή, έρχεται άλλος και απολογείται, συγγνώμη που είπα αυτή την κουβέντα, η οποία ήταν προσβλητική τελικά για σένα. Λυπάμαι πολύ που σε προσέβαλα και σε στενοχώρησα. Μην του πεις, όχι, είναι εντάξει. Όχι, θα πεις, ναι. Αποδέχομαι την απολογία. Όχι, μη στενοχωριέσαι, τον worry about it, δεν είναι τίποτα. Μην ελαχιστοποιείτε την εγκληματικότητα του καθεθήτη. Make it clear that this behavior is unacceptable and demand change. Να το κάνετε ξεκάθαρο ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή για σας και να απαιτήσετε αλλαγή, εάν αυτός ο άνθρωπος θα παραμείνει στη ζωή σας. Αποφασίστε αν αυτή η σχέση αξίζει να συνεχιστεί. Πόσες φορές το λέμε αυτό. Βγάζουμε τους τοξικούς έξω από τη ζωή μας. Και λέει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να χειροτερεύσει πάρα πολύ και ένας άνθρωπος να πάθει μέχρι και κατάθλιψη ή διαταραχή μετατραυματικού στρες όταν έρχεται συνεχώς σε επαφή με τέτοια τοξικά πρόσωπα, ειδικά αν είναι στο φιλικό και οικογενειακό του περιβάλλον. Το τέλος αυτού του άρθρου λέει: Long-term effects of remaining in a verbally or emotionally abusive relationship can include anxiety, depression and chronic pain. You don't deserve that. Μακροχρόνιες συνέπειες του να παραμένεις σε μια λεκτικά ή συναισθηματικά κακοποιητική σχέση μπορεί να περιλαμβάνουν διαταραχές άγχους, καταθλίψη και χρόνιο πόνο. Δεν τα αξίζεις αυτά τα πράγματα. If you find yourself on the receiving end of nagging, know that it's not your fault. Εάν βρίσκεις τον εαυτό σου να είσαι το πρόσωπο που δέχεται nagging από τους άλλους, δηλαδή λεκτική συναισθηματική εκοπήση όπως έχουμε περιγράψει πιο πάνω, δεν φταίσαι εσύ. Και δεν είναι δικιά σου ευθύνη να φτιάξεις το άλλο πρόσωπο. Είναι ξεκάθαρα δική τους ευθύνη. Άρα ας πάμε να δούμε λίγο παραπέρα. Δεν το έχω διαβάσει όλο το άρθρο γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, τι είναι το nagging? Το nagging είναι κάποιος να έρχεται να σου μιλάει και λεκτικά να σε κακοποιεί και να μην το παραδέχεται κιόλας. Για παράδειγμα, μπορεί να το κάνει μέσω backhanded compliments, δηλαδή μέσω κομπλιμέντου που να έχουν ένα αλλά και μετά την τοξικότητα σαν την κρυφή μαχαιριά. Nagging είναι να σε συγκρίνουν με άλλους ανθρώπους. Για παράδειγμα, βελτιώθηκαν οι βαθμοί σου, αλλά δεν είναι τόσο καλή όσο το αδερφού σου ή όσο της αδερφής σου. Καλά τα κατάφερες και ξεφορτώθηκες 5 κιλά, όμως άμα ξεφορτωθείς άλλο 10 θα μοιάζεις καλύτερα. Πάντα όταν έχεις κάτι χαρούμενο ή κάτι καλό να πεις,
θα βρουν κάποιο τρόπο να βγουν από πάνω σου και είτε να σε στενοχωρήσουν, είτε να τραβήξουν αυτή όλη την προσοχή. Μεταμφιέζουν τις προσβολές σαν αθώες ερωτήσεις. Θυμάστε αυτό που έχει αναρτηθεί πρόσφατα στην κοινότητα. Για καλό σκοπό το λέω. Μήπως έχει, κυρία Θέκλα, μήπως έχει μπερδευτεί και λέει την ίδια ιστορία σε δύο διαφορετικά βίντεο με διαφορετικά πρόσωπα. Πάντοτε αστειεύονται όταν τους ξεμπροστιάσεις. Δηλαδή είναι τα αστεία τα οποία περιέχουν μέσα χόλι. Ξαναλέμε ότι αυτό... σαρκαζόμαστε μόνο εμείς και είναι δικό μας δικαίωμα προσωπικό του καθενός να αυτοσαρκαστεί. Δεν δικαιούνται οι άλλοι να μας σαρκάζουν. Σε κάνουν να νιώθεις άσχημα και να λυπάσαι επειδή τους έχεις ξεμπροστιάσει. Δηλαδή θα βρουν τρόπο να σε κάνουν να νιώσεις κατά επειδή τους είπες ότι τι είναι αυτά που μου κάνεις. Και σε κάνουν να βγαίνουν και από πάνω και βγαίνουν και τα θύματα. Και πώς ανταποκρινόμαστε στο necking? Το έχουμε διαβάσει, στην ουσία δεν πέφτουμε στο επίπεδο τους. Όμως, το πιο βασικό από όλα αυτά είναι να μην μπει σε μια διαδικασία του να συζητάς ατελείωτα με τον κάθε τοξικό, γιατί του την έχεις πει και θέλει να δικαιολογηθεί και να βγει και από πάνω και να σου πει ότι φταίς εσύ. Θα σας πω κάτι έτσι πολύ σοβαρό. Σας πίνω και μια βουλιά καφέ, ακούστε με σοβαρά. Πρέπει να αξιολογούμε τις σχέσεις μας. Ποιες σχέσεις είναι σημαντικές για μας και ποιες όχι. Για παράδειγμα, η κοπέλα που έστειλε το mail, που βρέθηκε αυτή εντός εγώ φίλη του φίλου της, η οποία έριξε αυτή τη χολή και την κακία. Δεν αξίζει τον κόπο να μπει στη διαδικασία να κάνει συζητήσεις με τη συγκεκριμένη. Εγώ στη θέση της θα ξέκοβα εντελώς από τη συγκεκριμένη, θα έλεγα και στο φίλο μου ότι θεωρώ ότι εφόσον το συνειδητοποιείς και το εντοπίζεις ότι πρόκειται περί τοξικού προσώπου, ξινού, ζηλιάρικου, δεν ξέρω τι, θα ήθελα να τη βγάλεις από τη ζωή σου και για να προστατεύσεις τον εαυτό σου και εμένα. Και ίσως να ήταν μια καλή ιδέα να τη στείλεις, αν έχεις τον αριθμό της του κινητού ή αν την έχεις φίλη στα social media, να τη στείλεις ένα ξεμπροστιατριστικό μήνυμα και να την μπλοκάρεις. Δηλαδή, να τη την πεις, του στυλ, αυτό που είπες με στενοχώρησε πολύ, αυτό που είπες δεν ήταν αστείο, δεν ένιωσα όμορφα να μου λες ότι η μητέρα του φίλου μου όταν πρωτογνωριστήκαμε είπε αυτό το πράγμα για μένα, που δεν ξέρω αν το είπε, αν το βγάλεις εσύ από τη φαντασία σου, ή ήσουν ανέλπιστα τοξική, ανέλπιστα λεκτικά και συναισθηματικά κακοποιητική, γι' αυτό διακόπτω κάθε σχέση μαζί σου και σε μπλοκάρω. Δηλαδή εξηγούμε για την μπλοκάρα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητούμε και να συζητούμε και να συζητούμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σημαντικοί για μας. Τώρα, για τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για μας, για τους ανθρώπους που έχουμε χρόνια σχέσεις, που μπορεί να είναι πρόσωπα που θεωρούσαμε φίλους για χρόνια ή κάποιοι συγγενείς με τους οποίους συνδεόμασταν για χρόνια, δεν εννοώ γονείς κλπ. Αν και στους γονείς και στα αδέρφια μπορεί να υπάρξουν αυτά τα στοιχεία. Μην το ξέρω, μπορεί να είναι ένας ξάδερφος, μια ξαδέρφη με τους οποίους είχαμε σχέση και ξαφνικά μας έρχεται μια φλασιά και συνειδητοποιούμε ότι αυτό το πρόσωπο που είχαμε στη ζωή μας για χρόνια και που το αγαπούμε και νιώθουμε συνδεδεμένοι με αυτό το πρόσωπο έχει ένα τέτοιο στυλ λειτουργικότητας απέναντι μας που με την πρώτη ευκαιρία μας κάνει νέκι. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα πει για το καλό σου, το λέω, και διακριτικά σου μιλώ και εγώ άμα με αγαπάνε θα ήθελε και εγώ θέλω όσοι με αγαπάνε να μου πούν τα λεπτώματά μου, που αν τολμήσεις να πεις στο και μισό πράγμα που έχει κάνει θα γίνει έξαλλος ο άλλος, θα σου πω αυτό και αυτό και αυτό. Εκεί αξίζει να μπεις σε ένα κάπο. Αξίζει. Αξίζει να μιλήσεις ανοιχτά ή να κάνεις πράξεις οι οποίες δείχνουν τη δυσαρέσκειά σου. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις αντιμετωπίσει, να έχεις εντοπίσει πρόσφατα ότι αυτό το πρόσωπο με το οποίο, για το οποίο νοιάζεσαι και με το οποίο συνδέεσαι μακροχρόνια σου βγάζει χολή και τοξικότητα. Το εντοπίσεις τώρα, στα 50 σου, στα 60 σου, στα 40 σου, στα 30 σου.
και είναι πρόσωπο για το οποίο νοιάζεσαι. Και είναι πρόσωπο το οποίο το έχει ουσιαστικά μέσα στη ζωή σου. Και ξαφνικά κάνει νόημα, γιατί κάθε φορά που συναντούσε εκείνο το πρόσωπο, μετά είχε πονοκέφαλο. Γιατί κάθε φορά που μιλούσε στο τηλέφωνο με εκείνο το πρόσωπο, μετά ένιωθε κατάθλιψη. Γιατί οποιαδήποτε συναναστροφή είχε με εκείνο το πρόσωπο, τη φοβόσουνε πρωτού καν συμβεί και νιώθε μια ανακούφιση όταν δεν συνέβαινε ή όταν τελείωνε. Μπορεί για χρόνια να είμαστε μακροχρονίως θύματα nagging, θύματα λεκτικής βίας στην ουσία, θύματα συναισθηματικής χειραγώγησης και να θεωρούσαμε ότι μας αγαπάει, πρόσωπο το οποίο μας φθονεί, πρόσωπο το οποίο έχει αρνητικά συναισθήματα για μας, πρόσωπο το οποίο έχει προσωπικά συναισθήματα για τη δική μας προσωπική ζωή. Όταν το αντιληφθούμε και όταν το εντοπίσουμε, να δίνουμε χρόνο να κατανοήσουμε. Κρατάμε μια απόσταση. Κρατάμε μια απόσταση. Αν νιώθουμε ότι είμαστε θύματα εκεί. Κρατάμε μια απόσταση. Και θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο άλλος μετά την απόσταση. Συνήθως η νάρκηση, οι άνθρωποι που τρέφονται από την ενέργεια και τα συναισθήματα των άλλων, ενοχλούνται πάρα πολύ όταν σταματήσει να τους τρέξει πίσω. Ενοχλούνται πολύ όταν πάρει να χάσουν το supply τους. Narcissistic supply, ναρκισιστική παροχή, δηλαδή όλα αυτά τα κομπλιμέντα και τα καλά λόγια και τα καλά συναισθήματα που δίνουμε σε έναν άρχισο για να τον κάνουμε να νιώθει καλά, ενώ την ίδια στιγμή αυτός μας λέει ξεκάθαρα αλλά χαριτωμένα ότι είμαστε το ένα και είμαστε το άλλο και είμαστε το παράλληλο και ότι κατακάναμε τη ζωή μας κατά και ότι εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα καταφέρνα καλύτερα και να κριτικάρει τα ρούχα μας, τα μαλλιά μας, το σώμα μας, την προσωπική μας ζωή, οτιδήποτε άλλο. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το πρόσωπο που το είχαμε μέσα στη ζωή μας πάντοτε εμείς το τρέχαμε έξω πίσω και μας απαντούσε όποτε γούσταρε και όποτε ήθελε, τα έχετε αυτά. Έχετε κάποιο γνωστό, κάποιο φίλο που τον παίρνει τηλέφωνο, δεν απαντάει. Τον παίρνει, δεν απαντάει. Τον στέλνει μήνυμα, δεν απαντάει. Μετά, μάθει έχει αυτό κάτι που θέλει να πει, κάτι που θέλει να ξεφορτώσει, ή αν νιώθει άδειο και θέλει κάποιον να το γεμίσει, θα σε πάρει και θα σου λέμε τις ώρες. Και μετά, όποτε θυμηθεί, όποτε του φανεί, του λολοστεφανεί και όποτε του καυλώσει. Τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι συμπεριφορές ανθρώπων που πραγματικά μας αγαπάνε. Είναι άνθρωποι εγωκεντρικοί, οι οποίοι απευθύνονται προς εμάς προκειμένου να πάρουν ναρκισιστική παροχή και προκειμένου να βρουν έναν κουβά να ρίξουν τη χολή τους και να ρίξουν τα σκουπίδια τους. Δεν μιλάμε τώρα για μακροχρόνιες φιλίες που λόγω του ότι ο ένας ζει στη μια άκρη του κόσμου και άλλος στην άλλη δεν συναντιούνται αρκετά, δεν μιλάνε συχνά. Κάθε φορά όμως που θα ψάξει ο ένας τον άλλον, ο άλλος θα τον αναζητήσει και μπορεί να έχουν μια ειλικρινή συνομιλία για μία ώρα. Για παράδειγμα, έχω μια τέτοια φίλη, είναι η φίλη μου Τζόρτζια Τσακλάνγκανο που είναι στις Βρυξέλλες, με την οποία είμαστε φίλες από το 1987, όταν πήγαμε για πρώτη φορά μαζί κατασκήνωση στην Κορέα. Και είμαστε πραγματικά αδερφικές φίλες, πολύ καλές φίλες. Με την Τζόρτζια μιλούσαμε συχνά όταν ήμασταν στο γυμνάσιο, στο λύκειο, γράφαμε και γράμματα. Την εποχή των γραμμάτων δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα και τέτοια. Στο πανεπιστήμιο αυτή ήταν η αλλούγουμενα, αλλού βρεθήκαμε κάποιες φορές, με φιλοξένησε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Και Οι επαφές μας τώρα είναι μέσω Facebook, μέσω τηλεφώνου, όποτε έρχεται στην Κύπρο, οπωσδήποτε θα συναντηθούμε και μπορεί να περάσουν και 3 μήνες και να μην μιλήσουμε. Και 6 μήνες και να μην μιλήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να με πάρει τηλέφωνο και αν δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη την ώρα, εγώ να μην τη στείλω μήνυμα αγάπη μου, θα σε πάρω την τάδε ώρα και μετά να την πάρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να την πάρω τηλέφωνο και να μην απαντήσει ή αν δεν απαντήσει να μου στείλει μήνυμα και να μου πει είμαι στο τάδε μέρος. Την τάδε ώρα έχω κενό, μπορείς και να της πω αν μπορώ και να μιλήσουμε. Και μπορεί να μιλάμε μια φορά κάθε 4 μήνες ή μια φορά κάθε 6 μήνες, όπως και με άλλους πραγματικούς φίλους. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι τους παίρνεις τηλέφωνο και δεν απαντάνε και δεν έχουν καν το decency, την εντυμότητα να στείλω ένα μήνυμα πίσω. Να σου πω, ξέρεις τι νόμο, πήρες τηλέφωνο και μόνο να δεν μπορούσα να μιλήσω. Άνθρωποι που θεωρούν τους εαυτούς τους φίλους σου. Άνθρωποι που θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι. Σ' αγαπάνε. Που παίρνεις τηλέφωνο, δεν απαντάνε, δεν στέλνουν μήνυμα, στέλνεις μηνύματα, δεν στέλνουν μήνυμα πίσω, τίποτα. Ύψιστη γαϊδουριά. Και ζητάω συγγνώμη από τα γαϊδουριά. Και υπάρχουν και οι enablers και οι flying monkeys, δηλαδή τα άτομα από το περιβάλλον και το δίπλα, θα σου πω, άμα δεν την ξέρεις τη Γεωργία, έτσι είναι, δεν ξέρεις τη Μαρία, έτσι είναι η Μαρία, δεν απαντάει τα τηλέφωνα, έτσι είναι ο Γιώργος, δεν τα πάει καλά με την τεχνολογία. Όχι. Ένας άνθρωπος νοιάζεται πραγματικά για σένα
Αν ένας άνθρωπος έχει ειλικρινή αγνά συναισθήματα για σένα και δεν είναι ωφελημιστική οποιαδήποτε επαφή έχει μαζί σου, θα βρει χρόνο να σου απαντήσει, θα βρει χρόνο να έχει έστω μια ανταπόκριση, ένα response. Λέω μπορεί, ξαναλέω μπορεί, την ώρα που με παίρνει κάποιος τηλέφωνο να μην μπορώ να μιλήσω στο τηλέφωνο. Μπορεί να μην μπορώ. Και να απαντήσω μετά. Και πρέπει να είμαστε έτσι και με τον εαυτό μας ειλικρινείς και να παραδεχτούμε ότι δεν χωράνε, δεν είναι οι φιλίες και οι στενές σχέσεις, δεν είναι χίλιοι καλοί χωράνε. Έχουμε περιορισμένο χρόνο και περιορισμένη ενέργεια και δικαιούμαστε να επιλέξουμε ποιους θα τη μοιραζόμαστε. Και αν την ενέργεια μας δεν θέλουμε να τη μοιραστούμε με κάποιον, δικαιούμαστε. Αλλά αυτός ο κάποιος καλά κάνει να το καταλάβει ότι δεν θέλουμε να μοιραστούμε την ενέργεια του μαζί μου και να σταματήσουμε μαζί τους, την ενέργειά μας μαζί τους και να πάρουν το μήνυμα. Και καλύτερα το νούμερο να είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή να πεις σε κάποιον, ξέρεις, καταλαβαίνω ότι θες να είσαι φίλος μαζί μου, καταλαβαίνω ότι θες να επικοινωνούμε, αλλά δεν βρίσκουμε στο ίδιο σημείο. Σε εκτιμώ ως άνθρωπο, αλλά είναι ήδη πολύ γεμάτη ζωή μου από ανθρώπους. Ή για αυτόν και για αυτόν τον λόγο δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Δηλαδή να σταματήσουμε να ζούμε μέσα στα ψέματα και να ωρεοποιούμε την τοξικότητα. Έλα μωρέ, ένα αστείο έκανε. Έλα μωρέ, δεν την ξέρεις τη Ελένη. Έτσι είναι η Ελένη. Έτσι είναι η Ελένη. Έχει αιχμηρό χιούμορ. Όχι. 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 Μόνο ποιος γουστάρω θα έχω στη ζωή μου. Μόνο εγώ δικαιούμαι να αυτού σαρκάζομαι. Δεν αφήνω κανένα να είναι σαρκαστικός προς εμένα. Και δεν δέχομαι καμία τοξικότητα και καλυμμένη ή φανερή. Και δικαιούμαι, ναι δικαιούμαι, όλοι μας δικαιούμαστε, να κόψουμε σχέσεις με ανθρώπους που μπορεί να είχαμε και όλοι μας τη ζωή μας στη ζωή μας. Εδώ λέμε, πάμε no contact με τα αδέρφια μας, πάμε no contact με τους γονείς μας. Αν είναι τοξική προς εμάς, πόσο μάλλον με φίλους ή γνωστούς ή ξέρω εγώ πιο μακρινούς συγγενείς κλπ. Αυτά. Καταλάβατε τι είναι το nagging. Nagging είναι να σε κακοποιώ λεκτικά και να σε βγάζω και τρελό ξύλο από πάνω. Και καλυμμένη τοξικότητα. Hashtag ξεμπρόστιασμα. Φιλιά. Μουα.